Και τελευταίο θέμα είναι αυτό που κυκλοφορεί ευρέως και έγινε πρωτοσέλιδο, το ότι η Δημοτική Αρχή θέλει να μεταφέρει το Δημαρχείο στο Τούρκικο Σχολείο. Λοιπόν, δεν έγινε πρωτοσέλιδο, εσείς το είπατε σήμερα το πρωί. Λοιπόν, άκουσα να σε αφήσω. Δεν θα, θα κάνουμε. Ενημέρωση γίνεται και δεν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, είναι φήμες. Παρακαλώ. Δεν είναι φήμες. Το είπε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα ακούσεις εδώ πέρα τι θα πει ο Δήμαρχος. Ο συγκεκράσιμος ήρθε το πρωί στο Δημαρχείο, έβαλε τις φωνές και σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να ακούσει την τέτοια, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά που ξέρατε να τα αφήσετε. Τα ανώνυμα αναρτήματα... Δεν υπάρχουν ανώνυμα. Και τα λέμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ. Τα λέμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάει τα ανώνυμα και τα υπόνυμα. Παρακαλώ. Λοιπόν, ή έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο ή δεν έχουμε. Μια δεν μπορείτε να υπερβαίνετε κατά αυτόν τον τρόπο. Και καλή αυτό το θέμα. Το Δημαρχείο είναι εδώ και δεν θα πάει πουθενά. Έτσι, ξεκαθαρισμένα. Το είπαμε και το τώρα, αν ορισμένοι κύκλοι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν πρόβλημα στη Δημοτική Αρχή και ιδίως στο Δήμαρχο, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεύτερον, ο Δήμος νοικιάζει ένα σωρό ακίνητα και δεν μόνο τα ενίκια, είναι το κόστος λειτουργίας τους, κοινόχρηστα κτλ. Εγώ, αν ήταν δική μου επιχείρηση, θα τα άφηνα χήμα, δεν πάνε ξοδεύω ό,τι θέλουμε. Αλλά επειδή είμαι υπεύθυνος για αυτό το Δήμο, δεν θέλω να φεύγει ούτε ένα ευρώ εδώ και εκεί και να δυσκολευόμαστε εμείς να βάλουμε πετρέλαιο στα μηχανήματα. Λοιπόν, όλα αυτά θα βολευτούν σε κτίρια του Δήμου. Τρίτον, το Τούρκικο Σχολείο είναι ένα κόσμημα για το Δήμο, είναι σημείο αναφοράς και δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο. Δεν το έχουμε εκεί να μένει σαν φάντασμα. Έτσι, πρώτο βήμα ήταν η χρησιμοποίησή του σαν εκθεσιακό κέντρο τοπικών προϊόντων. Και πρέπει να αναφέρω ότι άνθρωποι που είναι εδώ μέσα και δείχνουν ότι ενδιαφέρον για το Δήμο, κάναν καταγγελία στα Γιάννηνα στο τμήμα παλιών κτηρίων για την επέμβασή μας σε ένα χώρο που δεν θα έπρεπε. Έτσι, αυτά είναι κατάντια, είναι μιζέρια. Μετά, οι χώροι θα τύχουν εκμετάλλευσης με την καλή έννοια. Θα προβλέπεται, αυτό θα το κουβεντιάσουμε, δεν υπάρχει θέμα, μόνιμη έκθεση τοπικών προϊόντων, εκθέσεις ζωγραφικής, ίσως ένα μουσείο με... και ερχόμαστε, ήρθαμε σε επαφή και με την αρχαιολογική υπηρεσία που είναι πρόθυμη να διαθέσουν τα ευρήματα της περιοχής τα αρχαιολογικά, αλλά θέλουν εγγύηση για τη φύλαξή τους. Οι υπηρεσίες του Δήμου που είναι σε διάφορα κτίρια κτλ. Που δεν έχουν στέγαση, όποιες μπορούν να μεταφερθούν έστω και εκεί, θα μεταφερθούν. Έτσι. Αλλά αυτό που κυκλοφορεί και στο Τούρκικο Σχολείο. Το παλιό γεμάσιο πειράζει. Έχουμε λίγα κτίρια μέσα σε ένα τσούπερ. Δεν θα συζητήσουμε γιατί το θέμα τώρα. Απλώς θα τα γίνει ενημέρωση για το πράγμα. Όταν γίνει η μεταφορά θα το φέρουμε κανονικά θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση. Ανιάζεστε και πονάτε τα σέρια, λύστε το θέμα πάρτι που μας έχει κατακάψει. Λοιπόν, αφού νοιάζει και πονάτε τον τόπο. Εντάξει. 18 μήνες καρτιρούμε. Δημοτικά πάρτι που ποιος. Παρακαλώ, έτσι, ησυχία και θα κοιτάξετε τον λόγο. Μια κουβέντα για τέλος πάντων, για το πάρκινγκ. Ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω ενέργειες, αν μπορούμε να το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα και αν συνεννοηθούν οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, εκείνο το μεγάλο το κεντρικό πάρκινγκ που είναι πίσω από το φωτογραφείο του Κοκκινίδη, να γίνει πενταόροφο πάρκινγκ και εμπορικό κέντρο από πάνω. Αν βοηθήσετε κι εσείς, θα το κάνουμε. Όχι μόνο να γκρινιάζει και να άντε να μην πότσει. Έτσι λοιπόν. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζορμπά. Κύριο Ζιγούρης. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Δημάρχε, με μεγάλη μου έκπληξη την περασμένη εβδομάδα πληροφορήθηκα τα λεγόμενά σας και του συναδέλφου του αντιδημάρχου του κύριου Τέτου σε κάποια συζήτηση έξω ότι θέλετε να μεταφερθεί το Δημαρχείο στην
στο τουρκικό σχολείο. Για να ενημερώσω και τους συνδημότες, συζητήσαμε το συγκεκριμένο θέμα στην προσυνεδρίαση που κάναμε την περασμένη εβδομάδα πριν το ταξίδι μου και δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις εκεί. Προς μεγάλη μου έκπληξη, σήμερα το πρωί πάλι πληροφορήθηκα ότι σε μια συνέντευξή σας, και ενώ θεωρούσα ότι έχει κλείσει το συγκεκριμένο θέμα στην προσυνεδρίαση και μάλιστα με συγκεκριμένη δέσμευσή σας σε ορισμένα θέματα, σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα σε μια συνέντευξή σας στην ΕΡΑ ότι πάλι σκεφτόμαστε να μεταφερθούν ένα μέρος των υπηρεσιών του Δημαρχείου στο τουρκικό σχολείο, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει πλέον και το θέμα ή το πρόβλημα της στατικότητας του κτηρίου και άλλα θέματα τα οποία αναφερθήκανε. Προσωπική μου άποψη, και σας την κατέθεσα και στην προσυνεδρίαση αλλά και αρκετών των συναδέλφων της συμπολίτευσης, γιατί την θέση της αντιπολίτευσης δεν έτυχε να την ακούσουμε ακόμη, φαντάζομαι ότι θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση για το τουρκικό σχολείο, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε με να μιλήσω. Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση. Δεν υπάρχει. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα καταλάβω. Δεν υπάρχει θέμα να το λέτε. Χρήστο, σε παρακαλώ πολύ. Χρήστο, σε παρακαλώ. Δηλαδή θα μας δείρεις τώρα κιόλας. Όχι, δεν θα σας δείρεις. Όχι, δεν θα σας δείρεις. Όχι, δεν θα σας δείρεις. Ουδεμία χρήση, ουδεμία
Δημοτικού Κτηρίου της Δημοτικής Κοινότητας των Σερβίων δεν θα αποφασιστεί από κανένα όργανο εάν δεν περάσει πρώτα από την απόφαση τοπικού συμβουλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν και να συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη πρόταση την χρήση του κάθε κτηρίου και να κάτσουμε να συζητήσουμε και με αιτήσεις να συζητήσουμε να κάνουμε διαβούλευση όπως πρότεινε και ο κύριος Παπαγεωργίου την προηγούμενη φορά, να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε και θα αξιοποιήσουμε τα κτίρια. Και σας πληροφορώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα κτίρια. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί ο καθής, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι αντιδήμαρχος, να βγάζει από το κεφάλι του ότι θέλει να κάνει οτιδήποτε. Πρώτα θα συζητηθούν εδώ μέσα, εμάς επέλεξε ο λαός και εμείς θα αποφασίσουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρεις θέμα συζήτησης για αυτό το πράγμα. Εντάξει κύριε Ζουγούρη, να σας ενημερώσω ότι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι στις 21 του μήνα, αλλά δεν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, θα συζητήσουμε τον προϋπολογισμό. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο μεθεπόμενο που θα είναι μέσα στον Οκτώβρη στις 30 του μήνα. Λοιπόν, εντάξει, ερωτήσεις. Ένα λεπτό να του γιατρό. Όχι τοποθετήσει. Έκανε ερωτήσει. Έκανε ο κύριος Δήμαρχος, ενημέρωσε. Ναι. Πάρω στην ενημέρωση του κύριου Δημάρχου και επιπλέον το θέμα που ήθελα να βάλω, τα θέματα που ήθελα να βάλω εγώ. Ο κύριος Δήμαρχε, μας είπε διάφορα πράγματα. Νομίζω. Ακούγεται. Λοιπόν. Μας είπατε διάφορα πράγματα που θα κάνετε κτλ. Καταρχήν όλα αυτά προϋποθέτω να αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Προϋποθέτουν έρευνα που ανήκουν όλα αυτά που λέτε, αυτά τα απόπλητα και αυτό είπα και τα λοιπά και τα λοιπά. Συζητήσουμε όταν θα έρθουν... Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ για ακόμη. Είναι δεύτερο, καθίστε με, θα είναι σύντομος. Όλα αυτά που είπατε κύριε Δήμαρχε δεν αντέχουν στην κριτική. Γι' αυτό θα τα παρέλθω χωρίς να μπω σε κριτική. Όταν και αν οριμάσουν και εξεταστούν, τότε θα τα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να τοποθετηθώ στην ενημέρωση που κάνατε για το μεταφορά των υπηρεσιών στο. Δεν είναι θέμα, κύριε Πρόεδρε. Σε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ήταν η ερώτησή μου. Ήταν η ερώτησή μου. Ήταν η πρώτη ερώτησή μου προ τον Δήμαρχο, ακριβώ επειδή σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Θα με αφήσει να μιλήσει, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα έχουμε θέμα. Σε παρακαλώ, θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό γιατί το είπε. Ήταν η πρώτη ερώτησή μου που θα έκανα στον Δήμαρχο τι σκέφτεται να κάνει. Σχετικά με τη μεταφορά του δημαρχικού δήμαρχος, άρα... Ωραία. Επ' αυτού λοιπόν που με πρόλαβε, αφήστε με, άμα είναι με διακόπτω θα είχα τελειώσει ήδη. Επ' αυτού του δηλώνω του δημάρχου, καταρχήν δεν μπορεί να αποφασίσει μόνος του. Εδώ πρέπει να τηρούνται διαδικασίες με βάση το θεσμικό τρόπο. Πρώτο και το Θεό και αυτό έχει σχέση και με τα προηγούμενα που είπε. Δεν αποφασίζει αυτός δηλαδή πώς θα εκμεταλλευτεί τα απόβλητα του Μαρμάρων, γιατί δεν είναι και του Δήμου, και άλλα και άλλα πολλά. Και δεν θέλω να. Ούτε που θα πάει το Τουρκουμείο, το Τουρκουμείο ακόμα δεν είναι στο Δήμο και άλλα και άλλα πολλά. Θα παραλείπω όμως. Δεν αποφασίζει μόνος του το τι θα γίνει στο Δήμο. Έχει Δημοτικό Συμβούλιο, έχει την πλειοψηφία, ας τη φέρει να πάρει τις αποφάσεις κατάλληλες και να πάει όπου θέλει το Δημαρχείο. Και στη Λίμνη και στο Βελπεντό, άμα θέλει. Αλλά αυτά θα πρέπει να τηρηθούν. Δεν μπορεί να αποφασίζει από μόνος του. Εγώ δεν το έβαζα θέμα αν σήμερα δεν βγαίνατε στο ραδιόφωνο. Το διαβάσαμε, λέμε εντάξει. Το ακούσαμε και προχτές, έκανα παρέμβαση και στον κύριο Ζηγούρη και λέω μην κάνετε, μην σκέφτεστε καν. Σας δηλώνω τώρα όμως και κλείνωσα με αυτό το θέμα ότι εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε νομική δυνατότητα και πιστέψτε με, έχω τις νομικές δυνατότητες γιατί ξέρω ακριβώς να μην μεταφερθεί το Δημαρχείο από εδώ κάτω. Και πιστέψτε ότι δεν θα μπορέσετε να το μεταφέρετε. Ίσως με πολύ αγώνα σε μια πενταετία. Εσείς πάντως δεν θα προλαβαίνετε να το μεταφέρετε. Σας το δηλώνω για να το ξέρετε. Δεν έχει σημασία, δεν θα το πάρω. Η δική θέση είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να φύγει το Δημαρχείο σε καμιά πόλη. Το Δημαρχείο δεν φέρνει από το κέντρο της πόλης όπως ήταν σημειολογικά. Γιατί το Δημαρχείο είναι η καρδιά της πόλης. Είναι η καρδιά του Δήμου και δεν μπορεί να μεταφερθεί. Το ότι κάποιες υπηρεσίες αν δεν χωράνε μπορεί να πάνε στο εξατάξιο ή να μεταφερθεί. Καλώ. Κλείνουμε το θέμα λοιπόν. Σας δηλώνω επιπλέον ότι δεν μπορείτε να το μεταφέρετε γιατί υπάρχουν πολλά νομικά προβλήματα τα οποία πιθανόν.
σέβονται επειδή δεν όλα θα τα βγουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα. Ότι θέλω να κάνω μια παρένθεση που στην δήλωση αυτή ότι δεν μπορεί να μεταβληθεί και να το ξεχάσετε. Ωραία. Να το ξεχάσετε. Το πληθυντικό είναι στον κύριο Δήμαρχο. Όχι προ το Δημοτικό Συμβούλιο, προ τον κύριο Δήμαρχο. Το δεύτερο είναι, θέλω να επαναφέρω ένα θέμα. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε αποφασίσει εδώ μετά από εισήγηση του αρμόδια τεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για το πώς θα είναι ο παραλίμνιος δρόμος της λίμνης Πολυφίτου. Με βάση την ενημέρωση που είχαμε, ο κύριος Τελεμένος μας είπε ότι η μελέτη που προτείνεται, η πρόταση μάλλον που προτείνεται, είναι πρόταση των τεχνικών υπηρεσιών. Αλλά και τρίτον μετά, οποιαδήποτε απόφαση πάρθει για μεταφορά ή μεταφορά υπηρεσιών, εάν καταλήξουμε μετά από διαβούλευση, μετά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να γίνει μελέτη. Και εδώ θέλω να ρωτήσω εάν ακούστηκε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι ήδη μπήκε μέσα κάποιος ή κάποιοι που κάνουν εργασίες μετατροπής του καμένου σχολείου για υποδοχή υπηρεσιών. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ σοβαρό θέμα, ακόμα και να αποφασιζόταν η μεταφορά, θα έπρεπε να γίνει μία μελέτη τεχνική, να δημοπρατηθεί και να βρεθεί χρηματοδότηση. Γιατί ο Δήμος, από ό,τι ξέρουμε, δεν έχει λεφτά, χρωστάει πολύ κόσμο, δεν έχει λεφτά από ιδίους πόρους και με ευθεπιστασίες να πάει να κάνει τόσο, δηλαδή, εργασίες με μεγάλο κόστος. Έγινε μια φορά με το εδαφολογικό εργαστήριο. Λοιπόν, ήταν κάτι που θέλατε να το τρέξετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα παρακαλώ να μην επανεληφθεί όσον αφορά πάλι τέτοια ζητήματα. Ναι, σαν ερώτηση. Ναι, είναι χρήστη ερώτηση. Όχι, εάν πήγε, όχι, δεν το ήξερα. Εάν πήγε άνθρωπος και έβαλε, έκανε δουλειές μέσα στο... Ερώτηση κάνω. Στο τουρκικό, έχει πρόβλημα. Σε ποινικό, δηλαδή, αν τον κάνουν τσάκ, έχει ποινικό. Πώς πάει. Σε διατηρητέο μνημείο υπάρχει κάνει παρέμβαση, χωρίς άδεια, χωρίς μελέτη, χωρίς έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Λοιπόν. Όποιος το κάνει αυτό είναι κρεμασμένος. Αν είναι υπάλληλος δικός μας, μπορεί να φύγει κιόλας. Με συγχωρείς. Αν είναι, δεν το ήξερα. Παρακαλώ, λοιπόν. Το θέμα θα συζητηθεί στις 30 του μήνα. Δεν μπορεί να πάει κανένα. Και το τρίτο που θέλω είναι, αναφέρθηκα πράγματι από τον Δήμαρχο κάποιες κινήσεις με κάποιες προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα. Μακάρι να υπάρχουν, βέβαια, αφού θα συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουμε αίσιο αποτέλεσμα. Αλλά η πρόταση, ειδικά θα σταθώ λίγο στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων του Μαρμάρου, υπάρχει κάποιος επενδυτής ή επενδυτές που έχουν λάβει γνώση αυτής της πρότασης που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν, να κάνουν αυτή την επένδυση, γιατί φαντάζομαι ο Δήμος δεν έχει καμιά δυνατότητα να κάνει μια τέτοια επένδυση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιάκο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα ρωτήσω για το Δημαρχείο, το αφήνω για τις 30 πότε είπατε. Επανέρχομαι όμως σε μια ερώτηση που έκανα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τους προμηθευτές των παιδικών σταθμών. Ότι δεν πήγε θέμα μεταφορά στο Δημαρχείο και τελειώσαμε εδώ. Θα κάνεις αυτή τη δήλωση και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι θέμα και υπηρεσιών. Ένα λεπτό να πω για τις υπηρεσίες. Επειδή και εμείς πριν ένα χρόνο είχαμε την διοίκηση του Δήμου. Η τεχνική υπηρεσία δίνουμε 300 ευρώ νίκιο. Τα 300 ευρώ αυτά, 260, αυτά από ό,τι μου λένε οι ίδιοι οι μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας. Τα γλιτώνει ο Δήμος επειδή είναι κοντά στο Δημαρχείο και είναι σε δεδεμένη απευθείας με το τερματικό του Δήμου και έχουν το ίντερνετ δωρεάν. Τη σύζευξη. Έχουν τη σύζευξη. Και στην ουσία δεν πληρώνει ο Δήμος ενίκιο για την τεχνική υπηρεσία. Τώρα, εάν προκύπτει πρόβλημα μεγάλη τεχνική υπηρεσία, οι ίδιοι μηχανικοί μου είπαν ότι μπορούν στο κάτω μέρος του πολιτιστικού κέντρου προς την πλευρά που είναι οι σκάλες για το δημοτικό, να πάρουν δύο αίθουσες και να εγκατασταθούν εκεί πέρα και τελειώσαμε. Άρα, δεν θα κάνουμε να κλείσει το θέμα, Πρόεδρε, να μην ξαναρθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να κλείσει το θέμα μεταφορά στο Δημαρχείο απόψε. Θα έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί να του ζητήσουν πάλι και να δημιουργείται ένταση τζάμπα. Τζάμπα να πούμε. Ο κύριος Δήμαρχος πριν είπε και μακάρι να προχωρήσει για μια σχολή τυροκομείας. Εάν γίνει σχολή τυροκομείας, δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι θα εγκατασταθεί στο τουρκικό σχολείο. Δεν είναι ασύμβατα αυτά τα δυο, Δήμαρχε. Σχολή τυροκομείας όταν λέει πού θα εγκατασταθεί.
Έτοιμη είναι η υποδομή εκεί, πιστεύω. Αυτό να έχει το μυαλό σου κι εσύ. Αν πάνε εκεί τώρα δύο γραφεία από το Δήμο, ποια σχολή την οικονομία θα εγκαταστήσουμε εκεί. Γιατί το έβαλε ένα από τα θέματα προτεραιότητα που λέει για την ανάπτυξη. Πρέπει δήμαρχε να το δει λίγο αυτό τώρα. Σχολή την οικονομία θα εγκατασταθεί εκεί. Όχι, δεν θέλω να απαντήσω τώρα, αδειά του λίγο. Όταν λες για τη σχολή την οικονομία θα εγκατασταθεί εκεί. Όχι, εγώ λέω ότι το κτίριο είναι κατάλληλο να αξιοποιηθεί για τέτοια χρήση. Πρόταση. Το δαφολογικό εργαστήριο, δήμαρχε. Πόσο προσωπικό έχει το δαφολογικό εργαστήριο τώρα, κάτω. Γιατί είπες ότι μπορεί να είναι εδώ 15.000 πελατολόγια άτομα. Τι προσωπικό έχει το δαφολογικό εργαστήριο. Ερώτηση. Δεν έχει. Α, δεν έχει, εντάξει. Γιατί εγώ ξέρω ότι είναι δίκαιο. Έχει πιστοποίηση παρά τις συνεισαλές προσπάθειες πολλών εκτός εξαιρέσεων που βρίσκονται εδώ μέσα. Δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Παρακαλώ, παρακαλώ, όχι, καθίστε. Καταγγείλησα τον Δήμαρχο ότι του δημοτικού προβλήματα που δεν θα καθίσετε. Δήμαρχε, αν έχεις κάτι συγκεκριμένο, πες να το μάθει ο κόσμος. Καθίστε, παρακαλώ, κύριε Ζάκη. Αν τα ξύπνα ακόμα πηγαίνανε πάνω παρακαλώ. Στον Κυριάκη και στον Αντιπερδέα Ικοζάνη και λέγανε τι βλακίε κάνει ο Δήμαρχο και χαμένα λεφτά και τέτοια. Αν τα ξύπνα και ο Κυριάκη τα ξέρει. Οι άλλοι που πάνε ακόμα τώρα, μην αρχίσουμε τώρα να. Δεν θα τονίσουμε εδώ πέρα, Θόδωρα, αυτό το θέμα ποιοι πηγαίνανε ή δεν πηγαίνανε. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Λαζαριώτη, ερώτηση. Για το διαφορετικό εργαστήριο ρώτησα ότι αυτή τη στιγμή έχω ακούσει δήμαρχε, εκεί τώρα δουλεύουν δύο γεωπόνοι. Μία γεωπόνος θέλει να φύγει και μάλιστα υπογράψατε και τη μετάθεσή της. Πώς θα λειτουργήσει το διαφορετικό εργαστήριο όταν έχουμε μόνο δύο γεωπόνους και η μία υπογράψατε να φύγει. Λοιπόν, πώς θα... για να μην τα ξεχνάμε, ήδη με την αντιπεριφέρεια Κοζάνης γίνεται αυτές τις μέρες διαπραγμάτευση για το ποια άτομα θα μπουν, ποιες ειδικότητες κτλ. Δηλαδή, να τους έχουμε από εδώ, τους πληρώνουμε πριν αρχίσει να λειτουργεί το εργαστήριο. Τώρα, έτσι, να μιλάμε. Εντάξει, γιατί εγώ θυμάμαι όταν είχα γίνει τα εγγένεια, είχαμε πει ότι ξεκινάει η λειτουργία του εφορικού εργαστήριου. Γι' αυτό το κάνουμε. Λοιπόν, για τη σκησέ που είπες, Δήμαρχε, μακάρι να προχωρήσει και. Από εσάς εξαρτάται. Διοργανώστε καλά κινητοποίηση εδώ πέρα του κόσμου και τα λοιπά. Από εσάς εξαρτάται. Θέλω να πω κάτι για τον περιφερειακό δρόμο της Λίμνης. Πραγματικά άκουσα με έκπληξη πριν τις τοποθετήσεις του κυρίου Κωνσταντόπουλου και του κυρίου Λιάκου. Μας παραπλάνησε, λέει, η εισήγηση. Okay. Ερώτημα κάνω. Ναι, ναι. Είπατε ότι εάν όντως ο κύριος Ζορπάς μας παραπλάνησε η εισήγηση. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση. Δηλαδή, αν σας κάνω εγώ την ερώτηση. Ό,τι πρόταση την παίρνει την περιφέρεια, εμείς θα την ψηφίζουμε, εμείς τι ρόλο παίζουμε εδώ. Εμείς τι ρόλο παίζουμε εδώ, εμείς δεν συζητήσαμε εδώ πέρα για αν είναι αναπτυξιακό έργο ο δρόμος ο επάνω ή ο παραλίμνιος και ταχθήκατε και είπατε ότι ο επάνω δρόμος είναι αναπτυξιακός και θα κάνουμε τρεις κάθετες διεξόδους προς τη λίμνη. Γιατί τώρα πετάμε τον παλάκι στον κύριο Ζορπά ότι μας παραπλάνησε και είπε ότι αυτή είναι η άποψη της περιφέρειας. Και γιατί δεν λέμε ότι συζητήσαμε δύο προτάσεις. Συζητήσαμε δύο προτάσεις εδώ εμείς. Όχι άποψη της περιφέρειας και της μη περιφέρειας. Και η πλειοψηφία τάχθηκε με την άποψη ο δρόμος να γίνει μακριά από τη λίμνη. Και αυτό το χαρακτηρίσαμε τεχνητά εδώ πέρα σαν παραλίμνιο δρόμο. Ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι παραλίμνιος δρόμος. Και αλίμονο, εγώ. Τώρα διαπίστωσα ότι και ο κύριος Κεχαγιάς, και ο κύριος Μαργαρίτης, και ο κύριος Πλακεντάς είναι αντίθετοι με την πρόταση που ψηφίσαμε εμείς εδώ. Άρα δεν υπήρχε τέτοια πρόταση από την περιφέρεια. Θέλω να πω κάτι άλλο. Ποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας των αυτοκινήτων του Δήμου. Μισό λεπτό. Ποιος έχει την ευθύνη ελέγχου των αυτοκινήτων. Ποιος. Του Δήμου τα αυτοκίνητα. Τα τσιπάκια. Το τσιπάκι που έχει ο αντιδήμαρχος δεν θες να πεις. Τα τσιπάκια, βρε, τρία έχουμε. Ναι, ένα έχει ο δήμαρχος, ένα αντιδήμαρχος. Το καθένα έχει άλλος αρμοδιότητα, να ξέρω. Του Γαμουνίου ποιος έχει την ευθύνη. Ο αντιδήμαρχος Γαμουνίου. Ο κύριος. Κύριε Γεμενετζίδα, πότε έχει να βάλει τη λάστιχα στο αυτοκίνητο. Πότε. Στο πανηγύρι είχε λάστιχα καινούργια. Μπήκαν μετά. Εντάξει. Επειδή το είδα το αυτοκίνητο στο πανηγύρι και τρόμαξα να μου. Λέω πώς ανεβαίνει στα καμβούνια.
Εντάξει. Λοιπόν, για το θέμα του πρασίνου, ποιος είναι υπεύθυνος, αντιδήμαρχος ή ξέρω, ο Σταύρος ή... Στην είσοδο των Σερβίων είναι ένας χώρος εκεί, 100 τετραγωνικά δεν είναι. Είχε κάτι ανταφυλές, κάτι λουλούδια. Δεν έμεινε τίποτα τώρα. Ποιος είναι στην ποιότητα ζωής υπεύθυνος. Το δήμαρχο να πω. Δεν ξέρω αν είναι υπεύθυνος πρόσφατος του τοπικού συμβουλίου. Εντάξει. Εντάξει. Δήμαρχε, πριν από ένα χρόνο περίπου, σε αυτή την αίθουσα εδώ είχαμε συζητήσει, είχε γίνει μία, συστάθηκε μία επιτροπή για την αξιοποίηση της λίμνης. Τι γίνεται αυτή, έχει συνειδριάσει ποτέ, έχει συζητήσει κανένα θέμα αυτή η επιτροπή. Μόλις τακτοποιηθεί το θέμα με τον δρόμο, αν θα γίνει κουτά στη λίμνη ή όχι, τότε... Εντάξει, καλώς, καλώς. Και να πω κάτι για την πεζογέφυρα. Αν θυμάστε, όταν είχαμε συζητήσει την πεζογέφυρα στην Ελλάδα, είχα πει εγώ τότε: έχουμε άδεια από το δεσπότη Γρεβενών. Και μου απαντήσατε όλοι ότι αυτό με απασχολεί, είναι λυμμένο το θέμα. Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι λυμμένο το θέμα. Πολύ ωραία πετάχτηκε το μπαλάκι σε τρεις καλογύρους που είναι εκεί πάνω και τρεις καλόγυροι έβγαλαν βούλευμα και λένε: εμείς δεν θέλουμε να διαταράζεται η πνευματική μας ηρεμία και η πνευματική μας ησυχία. Και δεν θέλουμε πεζογέφυρα. Πώς το ξεπεράσουμε τώρα, αυτό θα το δούμε το πρόβλημα. Μακάρι να ξεπεραστεί δήμαρχε, αλλά αν κάνω πεζογέφυρα που οδηγεί σε αδιέξοδο και δεν οδηγεί στο μοναστήρι, ποιος ο λόγος να την κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λαζαρίδη, κυρία Ιωαννίδου. Επειδή αναφέρθηκε το όνομα, αν δεν αναφερόταν, δεν θα. Πώς αναφέρεται τον κύριο Λαζαριώτη. Κύριο Λαζαριώτη. Α, σχετικά με το προηγούμενο θέμα. Λοιπόν, ωραία. Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Όταν έρχονται τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προφανώς και λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την άποψη του εισηγητή. Προφανώς. Γιατί αυτός έχει μελετήσει το θέμα σε βάθος. Σε εμάς, επαναλαμβάνω, μέτρησε το γεγονός ότι αυτό, κατά την πληροφόρηση, ήταν και άποψη της περιφέρειας. Έτσι. Και φυσικά είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε έναν δρόμο ο οποίος θα ήταν ο τέλειος και εμείς αποδεχτήκαμε ότι ήταν η καλύτερη περίπτωση, αλλά στήγησε πάρα πολύ ακριβά και ότι η περιφέρεια δεν θα διέθετε τόσο μεγάλο κονδύλιο. Ανάμεσα σε έναν δρόμο λοιπόν, ο οποίος ήταν τέλειος στη μελέτη, αλλά δεν θα είχε κατασκευαστεί, και σε μια ενδιάμεση πρόταση η οποία είχε μεν προβλήματα, αλλά θα κατασκευαζόταν. Αυτή λοιπόν, για όσους δεν καταλαβαίνουν, ήταν η άποψη με βάση την οποία κινηθήκαμε και ψηφίσαμε την πρόταση. Γιατί κάποιοι από εμάς, του παράδειξη, δεν την ψήφισαν, ήταν μια άλλη άποψη. Ο δικαιωμάτους. Εγώ απολογούμε για μένα και για όσους από εμάς ψήφισαν αυτή την πρόταση. Πρόεδρε, επειδή μου έφυγε, όχι, είναι τυπικό δικό σου θέμα. Στην απόφαση που στάθηκε στην περιφέρεια, υπάρχει ένα λάθος. Παπαδόπουλος είναι και στη μία πρόταση και στην άλλη ο Σταύρος. Και με τους δύο ήσαν. Δηλαδή ψηφίζει. Αυτό δεν το έχω δει. Ψηφίζει και την πρώτη πρόταση και την δεύτερη. Λοιπόν, η κυρία Ιωαννίδου. Εντάξει, κύριε Λιάκου, επί προσωπικού. Εντάξει. Λοιπόν, πρόεδρε, μισό. Για ορισμένα πράγματα. Όλη μέρα κόβει το πόλεμο με τον τζιπ. Πάνω κάτω. Ούτε καν. Άιντε. Παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, που ούτε καν θα έπρεπε να μας απασχολούν. Το έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι το Δημαρχείο δεν φεύγει από εδώ. Τώρα, γιατί ανακοινήθηκε και ανακοινήθηκε, το θέμα είναι γνωστό. Είναι 5 άνθρωποι που έχουν ο καθένας τους λόγους τους με ποταπά κίνητρα να δημιουργήσουν εντάσεις και θέματα. Έτσι, ξεκαθαρισμένο. Μην δεν θα ξαναγίνει κουβέντα για αυτό το πράγμα. Το Τούρκικο Σχολείο είναι ένα κόσμημα και θα αξιοποιηθεί ανάλογα. Να ξέρετε ότι σήμερα ο κόσμος θα πάει σε λίγο στον Άρη και εσείς θέλετε να πάτε τα Σέρβια στην παλαιολιθική εποχή.
Δηλαδή από ανθρώπους. Σύμπαρκε, πρόεδρε, πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω. Πρόεδρε, 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 μπορώ να πω μια κουβέντα. Μπορώ μια κουβέντα. Σύμπαρκε, μπορεί να μιλάω ο Δήμαρχος, δηλαδή μαζί με τα ένα δικαίωμα να μας προσβάλλει σαν περιοχή. Μπορεί να μιλάει ο Δήμαρχος, αλλά δεν μπορεί να μας προσβάλλει. Λοιπόν, από την αρχή αφήνει πόντιες, σας παρακαλώ πρέπει. Από την αρχή αφήνει πόντιες, ότι τον τσάπτω με τον Λάκκο. Συνεχίζει μας. Μπορεί να του πάρει το κεφαλικό. Δόξα του Διοκόμου Εμινέως. Πρώτον, μια έκκληση σε αυτούς που πολλοί από αυτούς είναι και εδώ μέσα, όταν αναρτούν κάτι στα διαδίκτυα, να αναφέρουν το επώνυμα. Έτσι. Λοιπόν, εξηγούμε για το προηγούμενο που είπα. Όταν εγώ λέω για πράγματα τα οποία είναι ελεγμένα, στοιχειοθετημένα με μελέτες και είναι έτοιμα για εφαρμογή και μου λένε εδώ, αυτά είναι σαν να μιλάμε τώρα για κάτι, για το διάστημα, καταλαβαίνετε ότι εμένα προσωπικά με θλίβει. Δηλαδή, είναι πράγματα που αν βοηθήσουμε όλοι, όχι θα πάμε μπροστά, θα απογειωθούμε. Αλλά αν αρχίσουμε τις καταγγελίες, τις μηνύσεις, τις διαβολές κτλ, τότε εγώ μπορώ να προχωρήσω μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, σας λέω για το εδαφολογικό. Το τι τράβηξα μέχρι τώρα δεν λέγεται. Εδώ πήγαμε να βελτιώσουμε τον αγροτικό δρόμο να είναι και σαν παράκαμψη και εδώ άνθρωποι από εδώ μέσα κάνανε καταγγελία στο τμήμα περιβάλλοντος, γιατί πήραμε δύο κουβαδιές τέτοιο και πήραμε, αγοράσαμε και το χαλίκι από τον Γρηγοριάδη και φτιάξαμε ένα δρόμο σαν εναλλακτική λύση, να μην ταλαιπωριέται ο κόσμος τώρα, βλέπετε τι γίνεται και πού να πιάσουν οι βροχές και πού να ο Μίχλης και τα λοιπά τι θα γίνει. Ακόμα και ο καινούριος διοικητής της αστυνομίας ήρθε έντρομος χτες και κάναμε μαζί έγγραφο, έκανε αυτό σε εμάς και εμείς στην περιφέρεια πάνω να γίνει κάτι για αυτό το δρόμο. Λοιπόν, όσον αφορά για τα άλλα, είναι όλα μελετημένα, δηλαδή επειδή είναι ογκώδεις οι μελέτες, δεν μπορώ να σας δεις, όποιος ενδιαφέρεται θα έρθει πάνω να τις δει για να καταλάβει πού βρισκόμαστε και πού πάμε. Αναρτήσετε σε ηλεκτρονικά, Δημαρχία. Έτσι. Είναι εύκολο να αναρτηθούν, ναι. Μπορούν να τις είναι ηλεκτρονικά. 2.000 σελίδες και κάθε μελέτη. Έτσι. Ναι, την άλλη φορά τα φέρω στο γράψιμο στους επικεφάλες να τις μελετήσουν. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να πάμε μπροστά, ο Δήμος θα πάει μπροστά είτε με εσάς είτε χωρίς εσάς. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Έτσι. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Έτσι. Λέω για τον κόσμο. Ο κόσμος είναι μαζί μας. Έτσι. Και ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό. Είναι πέντε άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις. Ο κύριος Μπούντας. Όχι. Παρακαλώ. Ο κύριος Μπούντας έχει τον λόγο. Ο κύριος Μπούντας έχει τον λόγο. Ο πρόεδρος που θεώρησε τερδομένες την αλόγη σου, έτσι. Λοιπόν, κύριος Τέτρος. Εγώ θέλω, επειδή ακούστηκε από τον κύριο Σιγούρη στην αρχή της τοποθέτησής του το όνομά μου, ότι ο Δήμαρχος και ο Τέτρος ο Νίκος, ο Αντιδήμαρχος, θέλουν να πάνε το Δημαρχείο στο Τούρκικο Σχολείο να ανακαλέσει επίσημα ή αν το έχω πει εγώ προσωπικά ο ίδιος. Κάτι στον ίδιο ή το έχει ακούσει μπροστά μου. Να απαντήσω, μου το ανέφερε στην προσυνειδρίαση. Στην προσυνειδρίαση ήταν και ο πρόεδρος, αν είπα εγώ ότι εγώ θα πάω το Δημαρχείο, καταρχήν αν είχα τέτοια δύναμη πόλη, δεν θα πρέπει να το πέρα. Και μάλιστα μου ανταπάντησε, σου λέω, άμα τον μας κατέβασε το στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν θέμα, και μάλιστα μου ανταπάντησε ότι δεν χρειάζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή στο προσυμβούλιο που κάναμε πρόεδρε, ήμασταν όλοι, ήταν και ο Δήμαρχος ήταν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ας βγει ένας να επιβιώσει αυτό. Αυτός ήταν ο διάλογος μας. Αν ήταν οποιοσδήποτε συνάδελφος, να βγει να επιβιώσει αυτά που λέω πολύ. Κύριε Πρόεδρε, στα παρόν. Έτσι, αυτός ήταν ο διάλογος μας. Τέλειωσε το θέμα, δεν συζητιέται. Κύριε Δησερή. Κύριε Δησερή. Θα ήθελα να ρωτήσω.